Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο πίσω εδώ στο Wings. Και αυτή τη φορά, όπως βλέπετε, είμαι πάλι στο σαλόνι μου, γιατί θέλω να κάνω ένα βίντεο το οποίο μου ζητάτε πάρα πολύ καιρό, και αυτό είναι το Wings παίξε Rocket League. Θα σας πω το γιατί αποφάσισα να παίξω στο σαλόνι μου και όχι στο δωμάτιό μου, γιατί δεν θέλω να παίξω απλά Rocket League, θέλω να παίξω Rocket League εδώ, στο Max, στο απόλυτο gaming experience. Για να γίνει η απόλυτη gaming εμπειρία, πρέπει να γίνει σε αυτήν την τηλεόραση, η οποία είναι η LG OLED C1, η οποία είναι ξεκάθαρα για gaming. Okay. Έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο review, έχω δείξει τα χαρακτηριστικά της, τα έχω δει. Την έχω τον τελευταίο δίμηνο στο σαλόνι. Είναι ό,τι πρέπει για Netflix ταινίες ή για games. Είναι η gaming τηλεόραση, αλλά προσφέρει και οτιδήποτε άλλο θέλει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Οπότε αποφάσισα σήμερα να παίξουμε Rocket League στο απόλυτο, δεν πάει άλλο. Ναι, Rocket League βασικά παίζω για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά σε controller, σε κονσόλα. Έχω ξαναπαίξει Rocket League σε PC όταν είχε πρωτοβγεί πριν 3-4 χρόνια, αλλά ποτέ μα ποτέ σε controller. Οπότε σήμερα παίξουμε Rocket League για πρώτη φορά σε controller, σε 4K 100Hz που προσφέρει αυτή τη τηλεόραση, με όλες τις ρυθμίσεις ενεργοποιημένες. Game Optimizer, HDR και ό,τι προσφέρει αυτή η ακραία τηλεόραση. Φυσικά όμως, εάν σας αρέσει το σημερινό βίντεο, πρέπει να κάνετε ένα like κάτω. Εάν θέλετε περισσότερο Rocket League, να μου το πείτε. Φυσικά στα σχόλια μου πείτε άμα ήταν εμφανείς διαφορές σε εσάς, γιατί σε μένα είναι πάρα πολύ εμφανής, να ξέρετε. Και φυσικά εγγραφή και καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο που ανεβαίνει. Αρχικά αυτό είναι το αμάξι το οποίο δίνει όταν πρωτομπαίνει, είναι ένα από τα 4x4. Δεν μπορώ να παίξουμε αυτό. Θα αλλάξουμε αμάξι, θα το κάνουμε κάτω στο μαζιτέρμα όσο δεν πάει. Και για να δούμε τι περιοχή έχουμε. Έχουμε το Breakout, έχουμε το Merc που είναι βανάκι, έχουμε το Sweet Tooth που είναι λες και βγήκε το Death Race. Νομίζω θα πάω με το. Αλλά με το Merc θα πω έτσι με λίγο bulky, έτσι φορτηγάκι. Έχει εδώ πέρα φυσικά διάφορα style τα οποία μπορείς να βάλεις. Lightning, Wings, Scar. Okay. Κοιτάξτε, μου αρέσει πολύ όλα τα υπόλοιπα, αλλά ξέρετε, δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο εκτός από το Wings. Είναι, βασικά αυτό είναι για μένα. Αυτό το decal είναι για μένα, δεν παίζει κάτι άλλο. Αρχικά θα κάνουμε το όχημα, το κάνουμε κοκκινάκι. Ω, σκούρο κοκκινάκι. Ω, μπορντό. Μπορντό. Με εδώ πέρα, τι να το παίξουμε εδώ. Ω. Μου θυμίζει λίγο το αμάξι μου στο GTRP. Τη μηχανή βασικά τη ρέξη του άρθρου στο GTRP. Και μπλεδάκι θα το κάνουμε. Νομίζω είναι έτσι ένα κιανό. Νομίζω το κάνουμε σε λίγο πιο νέον φάση. Το κάνουμε έτσι. Ζάντα θα παίξουμε. Ωραία, έχουμε ακραίες ζάντες εδώ. Παίξουμε αυτή την Chopper EG. Βάλουμε τον Collider. Ρόκετ μπούστι καπελάκι, να το βάλουμε. Δεν θα το βάλουμε καπελάκι, όχι. Νομίζω κομπλέ είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι το αμάξι μας και με αυτό ήρθε η ώρα να τσακίσω τις αντιπάλους στο Rocket League. Okay. Έχω ανοίξει φυσικά όλες τις τεχνολογίες της τηλεόρασης που έχει. Game Optimizer, HDR κτλ. Αν και το HDR 10 Pro το πιάνει μόνη της, δηλαδή με το που ανοίγει ένα game πιάνει ευθείας το HDR και το βάζει. Απλά να ξέρετε, είμαι περίεργος να δω πόσο smooth θα βλέπω εδώ πέρα. Να σας πω το μυστικό μου. Okay. Έκανα το. Κατέβασα το Rocket στο PC, έπαιξα στο PC. Λίγο, μονάχα για να δω πόσο διαφορές θα φαίνεται στο μάτι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτω το φωτογράφι μου είναι τούμπανο, δείτε το λίγο. Είναι τερματισμένο. Boost of the gods! Το πρόλαβα ο δικός μου, πάμε λίγο. Okay. Εντάξει, τα κουμπιά να ξέρετε, τα έχω μάθει. Σιγά σιγά τα έχω μάθει, δεν ξέρω απ' έξω, αλλά εντάξει. Δεν μου έδωσε καλή πάσα, πώς έδωσε καλή πάσα. Πού πήγε ρε. Ω, μπαλαδόρι είναι εκεί μου, ρε. Πάρ' το το πρώτο γκολ! Καλά, εντάξει, ο καλύτερος. Αυτά να plays. Ήθεξτε, ο καλός οδηγός και ο καλός μπαλαδόρος προφανώς θέλει και το σωστό αμάξι για να βάλει γκολ. Ορίστε, ρε φίλε, αυτό είναι. Εντάξει, μπορεί να μην μιλάω, αλλά να ξέρει τόση ώρα που παίξει αυτό το. Αυτό το ένα λεπτό, ρε φίλε. Φαίνεται κατευθείαν η διαφορά που υπάρχει στην τηλεόραση από την οθόνη τη δικιά μου στο PC. Δηλαδή με 4K στα 100Hz, 100 FPS σταθερά smooth, είναι όντως πολύ εμφανής διαφορά. Να ξέρω. Ω, τι έκανα. Είναι έδωση πολύ εμφανής διαφορά. Θα πάμε γκολ. Νο. Πάρ' το. Διώξε την μπάλα. Δώσε πάσα. Δώσε μου την έδιωξα. Την έδιωξα. Τερματοφύσκουλας. Βασικά είμαι και μπαλαδόρος, είμαι και τερματοφύσκουλας. Έχω χάσει λίγο την μπάλα αυτή τη στιγμή. Όλα καλά θα πάνε όμως, εντάξει. Όχι μου. Ω, τι έγινε. Τι έβαλα, μπρο. Τι τους έχω, τι τους έπαιξα εκεί πέρα, περίμενε λίγο. Okay, τους παίξα μακριά μπάλα, εντάξει. Δύο γκολάκια μόνο wins. Έλα, μπαλαδόρος αυτό, τους πάμε λίγο. Ξύλο, το βάλε. Καλά, εντάξει. Όχι, μην παίζεις τέτοια μπάλα, ρε. Εμένα βάλε γκολάνος. Δεν είμαι εγώ για γκολ, μπάλα για γκολ, εγώ μια τέρμα. Για άμυνα. Όλα καλά. Παίξε την μπάλα μαζί εμένα. Παίξτε την μπάλα με εμένα, όχι, τόσο κοντά ήμουν τόσο κοντά. Λίγο άμυνα, μάγκης μου. Άμυνα of the god, πάμε λίγο, εντάξει.
Άμυνα on top, πάμε λίγο. Όπω, μπήκε. Πάρτο! Εντάξει. 4 γκολ, μόνο εγώ έχω βάλει 4 γκολ. Έχω βάλει, όχι, έχει βάλει και ένα δικό μα, εντάξει. Μην είμαι τώρα μόνο φαγά. Έχω βάλει 3 γκολάκια τερματισμένα. Για πρώτη φορά μπορεί να πάει καλά. Δεν περίμενα ότι θα τα πάρει καλά. Μην μου πει. Εντάξει τώρα. Και τώρα ο κλασικό κόμμεντ στα σχόλια. Παιδιά, κάζω έβαλα εγώ. Λογικά και άλλοι που παίζουμε είναι νέοι παίχτε. Γι' αυτό μπαίνουν τόσο εύκολα γκολ. Άμα ήταν καλή παίχτη τώρα θα είχα θέμα. Όχι, καλό ήταν, ε. Πες μου τι μπήκε. Μπήκε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσουν να αναρχίσουν, μάλλον δεν είναι ποτά, γιατί είπα ότι είναι κανονικοί παίκτες. Γιατί είμαι κανονικοί παίκτες, σαν να παίζω λίγο καλά. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση, επειδή με σαλώνει. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση, επειδή με σαλώνει. Και το router είναι στο μάτιο μου, να μην πιάνει τόσο καλό ίντερνετ εδώ πέρα. Γι' αυτό να βγάζω αυτό το σημαντάκι, γιατί πέρα τόση ώρα. Έλα. Μπήκε. 15 σεκόντου. Βάζουμε ένα γκολάκι, τι λέτε. Έβαλα δικό μου γκολάκι. Οκ. 9 γκολ στο πρώτο μάτς. Να και κάτι που δεν περίμενα. Έληξε. Blue team winner. Έχω να πω ότι η διαφορά που βλέπω εδώ πέρα με μέσα, με την κανονική μου οθόνη, είναι τεράστια. Είναι καμία σχέση να παίζεις 4K 100Hz με το να παίζεις στην δικιά σου οθόνη 1080p, ξέρω. Είναι καμία σχέση. Όχι. Παίζω πάλι με τους ίδιους. Παίζω πάλι με τον Λόλο, τον Καλτέρ και αυτούς που παίζαν πριν. Γιατί πάλι ποιοι είναι. Βάλ το. Όχι εμένα, ρε. Μπάλα βάλε στον κόλλο. Όχι εμένα. Πάμε. Είναι καλή πάσα, είναι καλή πάσα. Όχι, για λίγο! Ήτανε, έλα, άμα την πλάμε ήτανε γκολ απευθείας τώρα. Ήταν απευθείας γκολ. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό και χάσαμε τον γκολ. Α, μίλησα πολύ νωρίς. Τελικά μπήκε γκολάκι. Αρχικά μπήκα γκολ μόνος μου. Μετά ο δικός του δάση τη δοκάρα και κάπως ήρθε μπάλα πάλι σε μένα και μπήκε γκολάρα. Οκ, εντάξει, διώξαμε. Αυτό είναι που θέλουμε. Να διώχνουμε από το τέρμα μας την μπάλα, please. Με την πήρα στα χέρια. Ω, τσίλε. Τι γίνεται, ρε, με παίρνουν παραμάζωμα αυτή εδώ. Πάρ' το. Εντάξει. Ας τους δικούς μας να σάρουν και να βάλουν και γκολ. Βάλαν γκολ. Πω, εντάξει, αυτοί γίνονται Calter 250 Bear και ο άλλος ο Λόλο. Θα γίνουμε professional team στο Rocket League, ξέρετε, ξεκάθαρα. Καλή, πάσα πίσω σε μένα. Ω, το βάλε. Το βάλε. Νομίζω ότι το έχουμε τώρο και γενικότερα. Άμα πιάνει το internet καλύτερα από το σαλόνι και δεν μου κάνει αυτά τα connection interrupts, θα ήταν νομίζω ακόμα καλύτερα. Αλλά τι να κάνεις. Πάρ' το, πας σε μένα πάλι. Όχι, τόλουσα! Όχι! Γιατί wins. Παπ, έλα, ωραία. Πάσα στο δικό μου. Βάλτε το. Το βάλα. Κάνω κάτι κολλούμπες στον αέρα. Όλα καλά θα πάνε. 30 seconds. Άλλο γκολάκι το προλαβαίνουμε. Ένα γκολάκι το προλαβαίνουμε. Ένα γκολάκι. Ρίξ την μπάσα. Το προλάβαμε. 6-0 στο 14. Μ' αρέσει το Rocket League, μάγκες. Και μ' αρέσει που τόσο καιρό δεν ήθελα να κάνω βίντεο παίζω πρώτη φορά Rocket League στο PC, γιατί περίμενα αυτή την ευκαιρία για να κάνω Rocket League στην τηλεόραση. Γιατί ήξερα πως στην τηλεόραση αυτή δεν θα έχει καμία σχέση. Πέρα του ότι βλέπω χρώματα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά τα χρώματά της είναι ακραία, καθώς το HDR10 Pro είναι ενεργοποιημένο. Εξήγησε το HDR10 Pro στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει review, με link στην περιγραφή θα βρείτε. Πέρα αυτού το ότι είναι full smooth σε 4K 100Hz είναι επειδή έχει και το Game Optimizer που δεν έχει το σκισίμα στην οθόνη αν υπάρχει input lag και αν υπάρχει lag γενικότερα.
και δεν υπάρχει input lag γιατί η οθόνη είναι η τηλεόραση βασικά, είναι ένα MS απόκριση. Είναι βασικά ο κορυφαίος συνδυασμός απλά για να παίξει την games και να το ευχαριστείτε. Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο ματσάκι. Άμα το πάρουμε 3 στα 3, νομίζω είμαστε GG. Το 3 στα 3 βγαίνει άνετα. Και το τρίτο ματσάκι θα είναι αφιερωμένο στην LG, να ξέρετε. Πάλι λέω όλο και Wagebot και Calter. Οκ, νομίζω έχουμε κάνει πλέον το Dream Team 30. 30 φωτιά του Rocket League για πολλές νίκες. Αυτό είναι. Βγάλε μου την πάσα, έλα, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Βγάλε μου την πάσα. Όχι, δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν σωστή θέση. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να δράσω. Ναι, δεν ήρθε ποτέ αυτή. Ρε, αυτός εδώ πέρα ο Σκέρς Παλαντίν, μπρο. Σταμάτα να έχεις πάνω μου την ώρα. Πάμε. Το έκανα! Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει ένας καλός μπαλαδός. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή να δράσει. Όχι, όλοι συγκρούστηκαν. Ήρθε ο Winds από το πουθενά και έβαλε Goal of the Gods. Εντάξει. Εντάξει, αλήθεια. Έχετε ξαναδεί ποτέ κάποιον να παίζει Rocket League με lag και να παίζει και να βάζει goal? Έβαλα γκολ κάπως. Γράψε σχόλιο. Έβαλε γκολ πάλι. Όχι, έβαλε. Το βάλε. Πάμε λίγο ρελόλο. Λοιπόν, παίξουμε λίγο πιο ήρεμο. Δεν θα παίξουμε τελικά. Παίξουμε λίγο πιο ήρεμο. Θα πάμε αυτή του γκρουπ στην μπαλά. Πάει ένας να πάει ο Calter. Πάμε πάρουμε εμείς τα boost μας αρχικά. Και σαν καλή μπαλαδόρη περιμένουμε τη στιγμή μας για να δράσουμε. Κάτσε λίγο άμυνα, γιατί δεν έχω κάτσει πολύ άμυνα. Άμα χρειαστεί και γίνει η χαζομάρα, κάτσε άμα να τους σώσουμε. Ω, έγινε η χαζομάρα. Εκεί okay, όχι. Οκ. Okay. Ένα λεπτό ακόμα, πάμε. Πάμε λίγο αμυντικός. Έλα ρε. Έλα ρε, πού πας, δεν περνάς από εδώ πέρα, εδώ, παίζω άμυνα. Άμυνα εγγύηση. Βέβαια, εξαιρετικά, έχω ακόμα λίγο θεματάκι. Λίγο θεματάκι στο πώς να γυρνάω την κάμερα, το έχω ακόμα, δεν έχω συνηθίσει, επειδή είμαι από κονσόλα. Αλλά αυτό βρίσκεται και στην πέρα, δεν είναι κανένα θέμα. Το βάλε. Μπράβο ρε Λόλο, το πήρε. 4-0. Νομίζω το πρώτο μάτι ήταν 9-0, το άλλο ήταν 6-0 ή 7 και αυτό πάει για 4-5-0. Οκ. Okay. Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε καλά για πρώτη τάξη. Καλά είμαστε. Λίγο που να είναι τα στυλά, δεν πειράζει. Ω, ήταν καλό. 15 σεκόντα ακόμα. Πάμε Λόλο. Έκανε κάτι περίεργο εκεί πέρα. Δεν... Βάλ' το! Όχι, έλυσα! Έβαλα... Έκανα άμυνα τους δικούς τους. Δεν πειράζει. Level 5 πήγαμε. 3 στα 3 victory πήραμε. Λογικά ήταν οι μεγαλύτερες επέκτες. Το τρίτο win είναι αφιερωμένο στην LG για αυτή την καταπληκτική τηλεόραση που μας έχει εδώ πέρα. Τη χρησιμοποιώ περίπου 1-1,5 μήνα. Έχει μπει σε μια τρομερή θέση, οκ. Okay. Τώρα για όσους θέλετε παραπάνω πιο αναλυτικά στοιχεία της συγκεκριμένης τηλεόρασης να μάθετε και να δείτε πώς είναι, πόσο κάνει, χαρακτηριστικά της, τι προσφέρει κτλ. Έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Wins εδώ, review αναλυτικότατο, με λεπτομέρειες, με χαρακτηριστικά και διάφορα links που τα οποία θα βρείτε στην περιγραφή για τη συγκεκριμένη τηλεόραση. Θυμίζω πως είναι φτιαγμένη για gaming και άμα είστε gamers και θέλετε να έχετε το απόλυτο, την απόλυτη gaming εμπειρία, αυτό είναι μια go-to τηλεόραση. Okay. Αυτό το σημερινό βίντεο έπαιξε από τη φορά Rocket League και πήραμε 3 στα 3. Και όχι απλά έπαιξε Rocket League 3 στα 3. Παίξαμε σε 4K 100Hz οθόνη Rocket League και έχω να πω πως είναι άλλη εμπειρία. Τελείως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Άμα αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφή και καμπανάκι κάτω για να σας ειδοποιήσω όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο, είτε εδώ είτε στο Wins Vlogs, γιατί και εκεί θα έρθει κάτι πολύ δυνατό. Και εννοείται στα σχόλια πείτε μου αν έχετε ξαναδεί κάποιον καλύτερο από μένα να παίζει με lag Rocket League. Μούφες. Και αν μας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αυτά θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.